σελίδα 802 από το βιβλίο του Οσιέ. Βασίλη. Σελίδα 802, κεφάλαιο γάμα. Τρίτο κεφάλαιο από το βιβλίο του Οσιέ. Οσιέ, κεφάλαιο γάμα, σελίδα 802. Και είπε Κύριος προς εμέ, είπα γέτη, αγάπησον γυναίκα, ή τη σκέτη αγαπωμένη υπό του φίλου αυτής είναι Μιχαλής, κατά την αγάπη του Κυρίου προς τους Ιούς Ισραήλ. Ήτινες όμως επιβλέπουσιν εις θεούς αλλοτρίους και αγαπώσι φιάλαν ίνου. Και μίστος αυτήν σε με αυτόν δια 15 αργύρια και αν χωμόρ κρυθείς και η μισή χωμόρ κρυθείς. Και είπα προς αυτήν, θέλεις καθίσει δι' εμέ πολλάς ημέρας. Δεν θέλεις πορνεύσει και δεν θέλεις είστε δι' άλλων και εγώ ομοίως θέλω είστε δι' ασέ. Διότι η Ισραήλ θέλουσι καθίσει πολλάς ημέρας χωράς βασιλέως και χωρίς άρχοντος και χωρίς θυσίας και χωρίς αγάλματος και χωρίς εφόδ και θεραφείμ. Μετά τα αυτά θέλουσιν επιστρέψει η Ισραήλ και θέλουσι ζητήσει Κύριον τον Θεόν αυτών και Δαβίδ τον βασιλέα αυτών και θέλουσι φοβήστε τον Κύριον και την αγαθότητα αυτού εν τεσσες χάτες ημέρες. Ακούσατε τον λόγο του Κυρίου η Ισραήλ, διότι ο Κύριος έχει κρίση με τα των κατοίκων της γης, επειδή δεν υπάρχει αλήθεια ουδέ έλεος ουδέ γνώσης Θεού επί της γης. Επιορκία και ψεύδος και φόνος και κλοπή και μοιχεία επλημμύρισαν και αίματα εγγίζουσιν επί αίματα. Δια τούτο θέλει πενθήσει η γη και πάσο κατοικών εν αυτή θέλει λιποψυχήσει μετά των θηρίων του αγρού και μετά των πετεινών του ουρανού. Έτι και οι χθείες της θαλάσσης θέλουν συνεκλείψει. Πλην ας μην αντιλέγει μηδής, μηδέ ας λέγει άλλο, ας ελέγχει τον άλλον, διότι ο λαός σου είναι όσοι αντιλέγονται εις τον ιερέα. Δια τούτο θέλεις ολισθήσει την ημέρα και μετά σου θέλει ολισθήσει και ο προφήτης τη νύχτα και θέλω αφανίσει τη μητέρα σου. Ο λαός μου υφανίσει τη διέλευση γνώσεως, επειδή ασύ απέρριψες τη γνώση και εγώ απέρριψα εσέ από το να ιερατεύσεις εμέ. Επειδή ελισμόνησα στον νόμο του Θεού σου και εγώ θέλω λησμονήσει τα τέκνα σου. Καθώς σε πλήθυναν, ούτως ημάρτησαν σε μέ. Τη δόξα αυτών εις ατιμίαν θέλω μεταβάλει. Τρόγουσι τα αμαρτία του λαού μου και έχουσι προσιλωμένη την ψυχήν αυτών στην ανομία αυτών. Δια τούτο θέλει είστε καθώς ο λαός σου το και ο ιερεύς. Και θέλω επισκεφθεί επ' αυτούς τα σωδούς αυτών και ανταποδώσει σε αυτούς τα σπράξεις αυτών. Διότι θέλουσι τρώγει και δεν θέλουσι χορτάζεστε. Θέλουσι πορνεύει και δεν θέλουσι πληθύνεστε. Επειδή εγκατέλειπον τον αλατρεύωση των Κύριων. Πορνεία και ίνος και μέθη αφαιρούσι την καρδία. Ο λαός μου ερωτά τα ξύλα αυτού και η ράβδος αυτού αποκρίνεται προς αυτόν διότι το πνεύμα της πορνείας επλάνησεν αυτούς. Και πόρνευσαν εκκλίνοντες από του Θεού αυτών. Θυσιάζουν συν επί τα σκορυφά των ωραίων και θυμιάζουν συν επί τους λόφους υπό τους δρύς και λεύκας και τερεβίνθους διότι η σκιά αυτών είναι καλή. Δια τούτο και οι θυγατέρες σας θέλουσι πορνεύσει και οι νύμφες σας θέλουσι μοιχεύσει. Δεν θέλω τιμωρήσει τα στιγατέρα σου να πορνεύσωσιν, ούτε τα νύμφα σα όταν μοιχεύσωσιν, διότι αυτοί αποχωρίζονται μετά των πορνών και θυσιάζουν μετά των ασελγών. Δια τούτο ο λαό ο ασύνετο θέλει κατακριμνιστεί. Εάν σε Ισραήλ προρνεύει, τουλάχιστον α μην ανομήσει ο Ιούδα. Μη υπάγεται λοιπόν ει Γάλγαλα, μη δε αναβαίνεται ει Βέθα Βέν, μη δε ομνύεται ζει Κύριο. Διότι ο Ισραήλ απεσκύρτησε ενό δάμαλη αποσκυρτόσα. Τώρα θέλει βοσκήσει αυτούς ο Κύριος ως αρνία εν τόπο πλατή. Ο Εφραήμ προσεκολύθη στα είδωλα. Αφήσατε αυτόν. Το ποτόν αυτόν εξήνησεν. Όλος εδόθησαν στην πορνεία. Υπερασπιστέ αυτής ότι σε σχήνεις. Αγαπώσει το δότε. Ο άνεμος θέλει συσφίξει αυτήν εν τεσπτέριξην αυτού και θέλουσι κατεσχυνθεί δια τας θυσίας αυτών. Ακούσατε τούτο οι ιερείς και προσέξατε οίκος Ισραήλ και δότε ακρόασιν οίκος βασιλέως. Διότι προς εσάς είναι κρίσης, επειδή εστάθητε παγής επί Μισπά και δίκτυον υπλωμένων επί Θαβόρ και οι αγρεύοντες έκαναν βαθίαν σφαγήν, αλλά εγώ θέλω παιδεύσει πάντα σε αυτούς. Εγώ εγνώρισα τον Εφραήμ και ο Ισραήλ δεν είναι και κρυμμένος απ' εμού. Διότι τώρα πορνεύεις Εφραήμ και εμιάνθει ο Ισραήλ, δεν αφήνουν συν αυτούς επράξεις αυτών να επιστρέψω συν στον Θεόν αυτών.
διότι το πνεύμα της πορνείας είναι εν μέσω αυτών και δεν εγνώρισαν τον Κύριον και η περηφανία του Ισραήλ μαρτυρεί κατά πρόσωπον αυτού. Δια τούτο ο Ισραήλ και ο Εφραήμ θέλουσι πέσει εν τη ανομία αυτών. Ο Ιούδας θέλει πέσει μετά αυτών. Μετά των ποιμνίων αυτών και μετά των αγελών αυτών θέλουσι υπάγει δια να ζητήσω τον Κύριον, αλλά δεν θέλουσι ευρύ. Απεμακρύνθη από αυτών. Εφέρθησαν απίστως προς τον Κύριον, διότι εγέννησαν τέκνα αλότρια. Τώρα δε εις μην θέλει καταφάγει αυτούς και τα σκληρονομίας αυτών. Σαλπίσατε κερατίνιν εν γαβά, σάλπιγκα εν ραμά. Ηχήσατε δυνατά εν βέθαβέν, κατόπιν σου Βενιαμίν. Ο Εφραήμ θέλει είστε ηρημωμένος εν τη ημέρα του ελέγχου. Μεταξύ των φυλών του Ισραήλ εγνωστοποίησα το βεβαίως γεννησόμενον. Οι άρχοντες του Ιούδα έγιναν όσοι μετατοπίζονται σόρια. Επ' αυτούς θέλω εκχύσεως ύδατα την οργή μου. Αμήν. Είμαστε περίπου 30 χρόνια πριν την καταστροφή από τους Ασσυρίους των 10 φυλών του Ισραήλ. Και ο Οσιέ προφητεύει. Προφητεύει αυτά τα οποία πρόκειται να γίνουν. Και τα προφητεύει καθαρά. Και τα ακούνε όλοι. Και όλοι ακούνε το Λόγο του Θεού, αδελφοί αγαπητοί. Και μάλιστα η προφητεία αλλά και οι ενέργειες του Θεού είναι τέτοιες που να μην αφήσουν καμία αμφιβολία. Με λεπτομέρειες προσδιορίζει το μέλλον ο Θεός, γιατί το μέλλον είναι στα χέρια του Θεού. Το παρελθόν το γνωρίζουμε, το παρόν το ζούμε, το μέλλον δεν το ξέρει κανείς άλλος παρά μόνο ο Θεός. Μόνο ο Θεός. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι και το μέλλον μας μπορούμε να το προβλέψουμε με βάση το Λόγο του Θεού ακριβώς. Ο λαός Ισραήλ αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε τέλεια αποστασία και μάλιστα λέει η Γραφή κάτι που δεν το έχω δει αλλού στη Γραφή. Πνεύμα πορνείας υπάρχει ανάμεσα σε αυτούς. Όλοι οι άρχοντες είναι και ζουν μέσα στην πορνεία και στην ασέλγεια. Μέσα στην παράβαση και στην ανομία. Το περίεργο είναι και το αληθές ότι ο Θεός τους αγαπάει. Απίστευτο, τους αγαπάει και τους αγαπάει πολύ. Και οι ενέργειες που θα κάνει ο Θεός τώρα δεν είναι για να τους τιμωρήσει. Παρόλο που θα είναι σκληρές. Είναι για να τους βοηθήσει να επιστρέψουν. Αυτό είναι, γιατί ο Θεός είναι αγάπη, αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Έτσι εργάζεται ο Θεός. Ο Θεός εργάζεται προς βοήθειαν των ανθρώπων για να επιστρέψουν, να μετανοήσουν, να επιστρέψουν στην αγκαλιά του Θεού και ο Θεός να τους ευλογήσει. Έρχεται λοιπόν τώρα στον Οσιέ τον προφήτη, στον οποίον είχε πει πριν λίγο καιρό πήγαινε παντρέψου μία πόρνη και κάνει τέκνα πορνείας. Αλλά αυτή η γυναίκα, παρόλο που έκανε τέκνα μαζί με τον άντρα της, ξαναγύρισε στη δουλειά της. Και έρχεται τώρα ο Θεός και λέει, πήγαινε, αγάπησε τη γυναίκα σου, πες της να έρθει πίσω και επειδή δεν έρχεται λόγω της αγάπης, δώσε λεφτά. Αυτή δεν κάνει. Δεν παίρνει λεφτά για να πάει με έναν άνθρωπο. Εσύ αγάπησε την και είναι μάθημα αυτό, είναι παιδεία. Και πάρτε στο σπίτι σου και πες της πόσα λεφτά θέλεις, πάρτα. Αλλά δεν θα πορνεύεις, δεν θα μιχεύεις, δεν θα πηγαίνεις έξω από το σπίτι. Αλλά ούτε κι εγώ θα βρίσκομαι μαζί σου. Θα έλθεις, θα σε πληρώσω, δεν θα έχουμε συζυγικές σχέσεις ούτε εσύ με εμένα ούτε εγώ με σένα. Και αμέσως εξηγεί, έτσι κάνω εγώ με τον Ισραήλ. Τον αγαπάω, τον διατηρώ μέχρι να περάσει ο καιρός της μακροθυμίας μου, αλλά θα έρθει καιρός που ο Ισραήλ θα καθίσει πολλές μέρες χωρίς βασιλέως, χωρίς άρχοντα, χωρίς θυσία, χωρίς εφόδ, χωρίς θεραφείμ, χωρίς την παρουσία του Θεού. Δηλαδή τι κάνει ο Θεός, αδελφοί, είναι πολύ σοβαρό αυτό. Θυμάστε την περασμένη φορά είπαμε ότι εμποδίζει τον άνθρωπο, βάζει πρόσχωμα στον άνθρωπο να πάει στην εκχύληση της αμαρτίας, το παιδί του Θεού, τον αποστάτη. Τώρα λέει έφυγε, εγώ θα τον περικυκλώσω, δεν θα είμαι μπροστά του, δεν θα με βλέπει, δεν θα υπάρχει παρουσία μου, αλλά υπάρχει προστασία μου. Είναι πολύ καλός ο Θεός.
Θα τον προστατεύω, αλλά δεν θα με βλέπει. Θα τον προστατεύω, αλλά δεν θα απολαμβάνει την αγάπη μου. Θα τον προστατεύω, αλλά δεν θα το ξέρει. Και έτσι εργάζεται ο Θεός στον κόσμο. Τους προστατεύει και δεν το ξέρουν. Και εμείς όταν ήρθαμε στον Χριστό καταλάβαμε. Ο Θεός ήταν τότε που με φύλαξε και δεν το ήξερα. Ο Θεός ήταν τότε που ενήργησε και δεν το είχα καταλάβει. Ο Θεός ήταν που με προστάτευσε και δεν έπεσα στη μεγάλη την παγίδα να καταστραφώ. Ο Θεός με κράτησε μακριά από το θάνατο. Έτσι εργάζεται ο Θεός. Και κοιτάξτε τι ωραία παραβολικά στην Παλαιά Διαθήκη δίνει αυτή την εικόνα μέσα από τον Ισαΐα τον προφήτη. Και του λέει τώρα προφήτευσε και πες. Ούτω λέγει ο Κύριος του Ισραήλ. Εγώ έχω κρίση με όλη τη γη. Όχι μόνο με σένα Ισραήλ, με όλη τη γη. Προσέξτε την κρίση και τη διάκριση που κάνει ο Θεός. Στους ασεβείς έρχεται κρίσης και τελειώνουμε. Στους ευσεβείς, έστω και αποστατημένους, έρχεται κρίσης προς διόρθωση. Υπάρχει κρίσης προς διόρθωση και υπάρχει κρίσης προς απώλεια. Όπως υπάρχει το κήρυγμα του Ευαγγελίου προς μαρτυρία και υπάρχει το κήρυγμα του Ευαγγελίου προς σωτηρία. Διακρίνει ο Θεός. Δεν είναι άδικος, όχι με προσωποληψία, με δικαιοσύνη. Όμως βάζει και τα πράγματα στη θέση τους για να καταλάβουμε και εμείς αδερφοί αγαπητοί πώς συμπεριφέρεται ο Θεός. Έχω κρίση με όλη τη γη. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει γνώση Θεού. Οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν το Θεό, δεν θέλουν να γνωρίσουν το Θεό. Δεν υπάρχει αλήθεια. Δεν υπάρχει έλεος. Αντιθέτως υπάρχει επιορκία, ψεύδος, φόνος, κλοπή. Η μοιχεία επλημμύρισε. Αίματα εγγίζουν αίματα. Τα επαναλαμβάνω γιατί είναι κάτι που θα τολμούσα να πω τα βλέπουμε γύρω μας. Τη σημερινή εποχή, την εποχή των εσχάτων ημερών. Ο Θεός ετοιμάζεται να κάνει κρίση. Δεν εξεύρωμε τι θέλουμε να είστε μετά τον θάνατό μας και μετά την Ανάσταση των νεκρών. Αλλά ένα εξεύρωμε με απόλυτη βεβαιότητα. Ότι θα είμαστε εχθρό της ψυχής. Αλλά όχι προς απώλεια ολοκληρωτική. Θα δώσει την ευκαιρία στους ανθρώπους να μην βάλουν το χάραγμα για να σωθούν. Αυτή είναι ο αγιασμός, η αγάπη, η μεγαλοσύνη του Θεού. Πάντοτε δίνει την ευκαιρία στον άνθρωπο να μετανοήσει και να σωθεί. Δεν διστάζουν καθόλου. Δεν έχουν κανένα ηθικό περιορισμό. Να μην πω ψέματα. Πολύ σπάνια. Και να σας πω και κάτι. Και όποιος λέει εγώ δεν λέω ψέματα, αυτός λέει τα περισσότερα τις περισσότερες φορές. Εδώ πολλές φορές εμείς οι χριστιανοί ζώντας μέσα σε αυτές τις καταστάσεις, πολλές φορές μπερδευόμαστε. Μπλεκόμαστε. Εγώ δεν ξέρω εσείς, μακάρι κανένα σας. Εγώ πολλές φορές έχω μπλεχτεί και λέω τι έπαθα τώρα πάλι. Πώς μπλέχτηκα έτσι. Βέβαια μετανοούμε, επιστρέφουμε, διορθωνόμαστε, λυπούμεθα, ελεγχόμεθα. Αλλά μέσα σε ένα σκουπιδιάρικο δεν μπορεί να μην μου τζουρωθείς. Δεν υπάρχει αλήθεια. Δεν είναι ότι λένε ψέματα. Δεν υπάρχει αλήθεια. Δεν υπάρχει αγάπη. Μα κανένας να μην αγαπάει κανέναν, τι μυστήριο πράγμα είναι αυτό. Ούτε οι γονείς παρατάνε, εγκαταλείπουν τα παιδιά τους, δεν τα λογαριάζουν, ούτε τα παιδιά τους γονείς μέσα στις δουλειές. Τι αντιπαλότητα είναι αυτή, τι εκμετάλλευση είναι αυτή. Δεν ήταν αδελφοί έτσι τα χρόνια πριν 30 χρόνια όταν ξεκίνησα εγώ 35 να δουλεύω. Τι εκμετάλλευση είναι αυτή. Όσο πιο πολύ να του δουλέψεις με όσο γίνεται μέχρι καθόλου λεφτά. Κάποτε οι πολιτές παίρνανε μπόνους. Έπιασε δουλειά ένας πολιτής και λέει αυτός ήταν ο μισθός, πενιχρός. Λέει και μπόνους, λέει το μπόνους σου παιδί μου είναι ότι έχεις δουλειά. Για ακούστε. Δηλαδή οι καιροί είναι κακοί και θα γίνονται όλο και πιο κακοί. Απίστευτα πράγματα. Και κάποτε υπήρχαν κοινωνικές επαναστάσεις. Όχι ότι υπήρχε δικαιοσύνη μέσα από αυτό, αλλά έβλεπες μια αντίσταση. Τώρα δεν υπάρχει αντίσταση. Γιατί υπάρχει κρίση. Τι να αντίσταθεις τώρα, μια δουλειά θέλω λέει, μια δουλειά.
Μια δουλειά, όποια δουλειά και να είναι, μια δουλειά. Η ανεργία αυξάνει σε όλο τον κόσμο. Δεν μιλάω τώρα στις, στις υποανάπτυξην, δεν τους λέμε τώρα υποανάπτυκτες, στις υποανάπτυξην χώρες, όλο στις ανεπτυγμένες, ούτε στις αναπτυσσόμενες, στις ανεπτυγμένες χώρες. Η ανεργία είναι κάτι το φοβερό. Πείνα, δυστυχία και εκχύληση της αμαρτίας. Υπέρ εκχύληση της αμαρτίας. Ποια οικογένεια τώρα? Ποια οικογένεια, ποιος σεβασμός? Κανένα σεβασμός. Οικογένεια, τα πει οικογένεια. Τώρα βγήκανε και τα half wedding, οι μισές οικογένειες που είναι καινούργια νομοθεσία στην Ευρώπη, που είναι συμβολογραφική πράξη. Μπορεί κάποιος να παντρευτεί, να πάει στον συμβολιογράφο, να κάνουν ένα συμφωνητικό, αρκεί να είναι δύο άτομα. Για την ώρα δεν έχω ακούσει για τρία. Αλλά δύο άτομα έχω ακούσει. Μπορεί να είναι άντρας-γυναίκα, άντρας-άντρας ή γυναίκα-γυναίκα. Και δηλώνουν, καταγράφουν τα περιουσιακά του στοιχεία. Περίφημος γάμος, half wedding, μισός γάμος λέει. Γράφουν τα περιουσιακά του στοιχεία, τα δηλώνουν στο συμβολογράφο και συζούνε. Και όταν κάποτε, κάποια στιγμή, κάποιος θέλει να χωρίσει, πηγαίνει στο συμβολογράφο, δεν χρειάζεται διαζύγιο τίποτα, πιάζει το συμβολογράφο και λέει χωρίζω. Του λέει εδώ, πάρε αυτά τα οποία έχεις δικά σου. Τι κάνατε εντωμεταξύ, κάναμε αυτά. Μισά δικά σου και τελειώσαμε. Τόσο απλά πράγματα. Το βέβαια, το γάμο όσο πάει και λιγοστεύει. Οι άνθρωποι πια συζούνε. Λέει πρώτα θα συζήσουμε να γνωριστούμε και μετά θα δούμε αν θα παντρευτούμε. Και οι γυναίκες αρχίζουν και γεννάνε 30-35 χρονών. Γιατί θέλουν να κάνουν καριέρα, γιατί και 30-35 χρονών από εκεί πέρα αποτυχημένες αμητέρες. 40 χρονών. Δυσκολεύονται, όχι αποτυχημένες, δόξα τω Θεώ. Δυσκολεύονται, γιατί η γυναίκα φυσιολογικά πρέπει να γεννήσει στα 20-25. Δεν να γεννήσει στα 30-40. Βέβαια, και αυτό θα γίνει. Αλλά θέλω να πω ότι όλα πάνε σε μία εκχύληση της αμαρτίας. Μα σβήνουν οι ηθικές αξίες. Δεν υπάρχουν ηθικές αξίες. Τελειώσανε οι ηθικές αξίες. Κι όμως έχουμε έναν τέλειο πολιτισμό. Έχουμε προσωπικά δικαιώματα, ατομικά δικαιώματα. Αλλά η απιστία, η έλλειψη της αλήθειας, η έλλειψη της αγάπης, η έλλειψη της γνώσης του Θεού οδηγεί τους ανθρώπους πια σε να είναι όλοι, μα όλοι. Εν πάση περιπτώσει η μεγάλη πλειοψηφία. Χωρίς κανέναν ηθικό ενδιασμό. Κάποιοι μόνο ηλικιωμένοι, πάνω από 40-50 χρονών, κρατάνε μερικές ακόμη αξίες. Τα νέα παιδιά, ο Θεός και η ψυχή τους, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Και βέβαια, τι να δούνε μέσα στον κόσμο αυτό. Δεν έχουν πρότυπα. Σε ποιον να μοιάσω? Στον επιστήμονα γιατί, αφού πεινάει? Στον τίμιο γιατί, αφού τον κλέβουν, τον εκμεταλλεύονται όλοι? Ή θα μοιάσω στον έμπορο των ναρκωτικών, ή θα μοιάσω στον ποδοσφαιριστή, είτε στον μπασκετμπολίστα, είτε σε αυτόν με τη μόδα, είτε στον τραγουδιστή. Αυτά είναι τα πρότυπα πια. Αυτή, εκεί προς τα εκεί πάει η κατάσταση. Και βέβαια πηγαίνοντας προς τα εκεί, το αποτέλεσμα, η ποιορκία, να ορκιστώ, λέει, πήγα σε ένα δικαστήριο και μου λέει ένας δικαστικός, λέω, το μάρτυρα μου λέει, δεν το λογαριάζουμε, γιατί ξέρουμε ότι λέει ψέματα. Λέω, μα φορκίζεται. Έλα μου ρε καημένε τώρα. Λέω, σοβαρά. Βέβαια μου λέει, ξέρουμε ότι λέει ψέματα. Λέω, μωρέ, μπράβο. Δεν δίνουμε καθόλου, πολύ λίγη σημασία παίζει. Μετά τα χαρτιά διαβάζουμε. Αστείο δεν είναι? Τον άκουγα καλά καλά, γιατί εγώ είμαι περασμένης ηλικίας και δεν τα ξέρω αυτά τόσο καλά. Επιορκία, ψεύδος, φόνος, κλοπή, μοιχεία, επλημμύρισαν αίματα, φόνος, μίσος, αγανάκτηση. Δια τούτο θέλει πενθήσει όλη η γη. Για αυτή την κατάσταση το αποτέλεσμα είναι πένθος. Μα δεν μπορεί να πάει καλά τα πράγματα, να πάνε καλά τα πράγματα. Δεν μπορούν να πάνε καλά τα πράγματα σε μια οικογένεια. Το διαζύγιο είναι το επόμενο βήμα. Μέχρι ηλικίας 33 ετών τα διαζύγια έχουν φτάσει το 68%.
Ακούτε, η τελευταία στατιστική. Μέχρι την ηλικία των 33 ετών των παντρεμένων, ενδιαζεύξη είναι το 66%. Και το πολύ πολύ που θα αντέξουν είναι 7 χρόνια τα καινούργια ζευγάρια. Αυτά λέει η στατιστική, μέχρι 7 χρόνια. 8 δεν φτάνουν ποτέ. Το μάξιμο είναι 7 χρόνια. Γι' αυτό και σύνηθες είναι να υπάρχουν 3 γάμοι και πάνω. Αλλά το πιο σύνηθες τώρα είναι ένας και τελευταίος. Και δεν κάνουμε άλλο, δεν ξαναπαντρευόμαστε. Απλώς συζούμε και αλλάζουμε συντρόφους. Το καινούργιο δε, η καινούργια μόδα που βγήκε τώρα και είναι πολύ έντονη και συζητιέται, είναι το one night stand. Φύγαμε πια από τις σχέσεις τις ερωτικές και φτάσαμε να έχουμε ερωτικούς αντρόφους μια βραδιά, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο, μια βραδιά. Μια βραδιά. Και αυτά τα ραντεβού, το one night stand, γίνονται μέσω του ίντερνετ. Καταλαβαίνετε, αδερφοί αγαπητοί, που πάει ιστορία. Αυτή είναι η αλήθεια όμως. Αυτή είναι η πραγματικότητα μέσα στην οποία ζούμε. Και διάβαζα σήμερα σε μια εφημερίδα, γιατί όχι, λέει, one night stand, γιατί, τι είναι αυτό, λέει, που εμποδίζει. Και λέω, Χριστέ μου, τόσο πολύ και ακόμη δεν τα έχουμε δει όλα. Έρχονται και άλλα χειρότερα. Ευχαριστούμε τον Θεό για την Εκκλησία, το αδερφή. Ευχαριστούμε τον Θεό για το Ευαγγέλιο. Ευχαριστούμε τον Θεό για το Λόγο του Θεού. Εμείς είμαστε μια οικογένεια. Και είμαστε κάθε βράδυ stand στην Εκκλησία. Κάθε βράδυ στην Εκκλησία και δοξάζουμε τον Θεό. Αλληλούια. Απίστευτο είναι. Ήταν μια συνάδελφος, είναι 30 τόσο χρονών. Τη γνώρισα. Λέω, είσαι παντρεμένη. Μου λέει, γιατί. Δεν κατάλαβα. Το πολύ όμως φυσικά είναι ξένη. Λέω, είσαι παντρεμένη. Μου λέει, γιατί να είμαι παντρεμένη. Λέω, έχεις δίκιο, γιατί. Έκανα λάθος, με συγχωρείς, δεν το ξανακάνω το λάθος. Είμαι πολύ πίσω, αλλά το διασκεδάζω. Το ευχαριστιέμαι, αδερφοί. Και ξέρετε γιατί το ευχαριστιέμαι, γιατί είμαι έξω από αυτά. Είμαι παρατηρητής, είμαι παρακολουθητής. Εγώ ζω εδώ μέσα. Αν με ρωτήσουν ποιο είναι το σπίτι σου, το σπίτι μου είναι η Εκκλησία του Χριστού. Αυτό είναι το σπίτι μου. Και είναι οι συγγενείς σου, αυτοί που ακούνε και πράττουν το θέλημα του πατρός μου. Αυτοί είναι οι συγγενείς μου. Ποιοι είναι οι φίλοι σου? Έχεις πολλούς φίλους, απεριόριστους. Απεριόριστους. Σε όλο τον κόσμο. Τα παιδιά του Θεού είναι οι φίλοι μου. Με αυτούς κάνω, έχω κοινωνία. Με αυτούς τα βρίσκω. Δεν ξέρω αν εσείς τα ζείτε, αλλά επειδή εμένα η δουλειά μου είναι έτσι λίγο... Τα απολαμβάνω όμως, σας λέω. Το ευχαριστιέμαι. Και επειδή έχω αλλάξει και περιβάλλον τώρα, δεν με ξέρουν και τόσο καλά όσο με ξέραν οι άλλοι. Και τώρα με μαθαίνουν σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά με μαθαίνουν όλοι. Θα μας μάθουν τελικά. Πού θα πάει? Θα μας μάθουν. Δόξα τω Θεώ. Όμως ακούστε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Δια τούτο θέλει πενθύσει η γη. Και πάσο κατοικών εν αυτή θέλει λιποψυχήσει μαζί με τα θηρία του αγρού, με τα πετεινά του ουρανού και με τις ηχθείες της θαλάσσης θέλουσι εκλείψει. Πλην. Ας μην αντιλέγει μηδείς, μη δε ας ελέγχει τον άλλον, διότι ο λαός σου είναι όσοι αντιλέγονται στον ιερέα. Δια τούτο ο ιερεύς θέλει ολισθήσει και αρχίζει τώρα και βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Λέει, να δούμε, λέει ο Θεός, γιατί πραγματικά θα έρθει κρίσης. Όλοι οι άνθρωποι θα λιποψυχήσουν, όλοι θα τρομάξουν, όλοι θα αποκάμουν, δεν θα αντέξουν. Θα γκρεμίζονται και θα πέφτουν, όσο πιο ψηλά ανεβαίνουν τόσο πιο μεγάλη θα είναι η πτώση τους. Αλλά την ευθύνη, έρχεται ο Θεός και λέει, μη τη ρίχνε το ένα στον άλλον. Την ευθύνη κυρίως την έχουν αυτοί που κρατάνε στα χέρια τους το Λόγο του Θεού. Στον Ισραήλ οι ιερείς, σήμερα οι εκκλησίες. Εκεί έρχεται ο Θεός και λέει την ευθύνη. Εσύ κρατάς τα χέρια στο Λόγο του Θεού. Την ευθύνη την έχουμε και εμείς, αλλά και όλοι οι άλλοι όσοι επαγγέλλονται θεοσέβεια. Την ευθύνη την έχουν οι ιερείς. Γι' αυτό και ο ιερεύς θα ολισθήσει την ημέρα μαζί με το λαό, αλλά και ο προφήτης τη νύχτα, και από εκεί θα αρχίσει κρίσης.
Τώρα εδώ αρχίζουμε τώρα να σκεφτόμαστε και να φοβόμαστε. Γιατί? Διότι ο λαός μου υφανίστη διέλειψη γνώσεως. Γι' αυτό την ευθύνη την έχουν αυτοί οι οποίοι κρατάνε στα χέρια τους το Λόγο του Θεού. Και θέλετε να σας το διαβάσω από την Καινή Διαθήκη πώς το λέει ο Λόγος του Θεού? Η οργή του Θεού, διαβάζω από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου, και να το διαβάσουμε λίγο σας παρακαλώ, προς Ρωμαίους. Γιατί αυτά που θα διαβάσουμε τώρα από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Ρωμαίους, κεφάλαιον Α, εδάφιον, πρώτο εδάφιον 18, θα το διαβάσουμε και στην Παλαιά Διαθήκη. Διότι η οργή του Θεού αποκαλύπτεται από ουρανού επί πάσαν ασέβειαν και αδικίαν ανθρώπων, ποιον? Εκείνων οι οποίοι κατακρατούσει την αλήθεια εν αδικία. Κρατάνε στα χέρια τους το Ευαγγέλιο του Χριστού, το Λόγο του Θεού στην Καινή Διαθήκη, με αδικία. Κρατάνε στα χέρια τους και εμφανίζονται σαν εκπρόσωποι του Θεού εν αδικία. Και αυτοί είναι πιο αμαρτωλοί, όπως θα δούμε στην Παλαιά Διαθήκη. Αλλά η οργή του Θεού από αυτούς ξεκινάει. Και μάλιστα λέει κάτι ο Απόστολος Πέτρος στη δεύτερη επιστολή του, ότι η κρίση του Θεού θα αρχίσει πρώτον από τον οίκον του Θεού. Δηλαδή πρώτα θα αρχίσει η κρίση του Θεού από την Εκκλησία του Χριστού, ύστερα θα προχωρήσει στις άλλες λεγόμενες εκκλησίες που έχουν το όνομα αλλά δεν έχουν καθόλου τη χάρη, και ύστερα θα πάνε στο λαό και στον κόσμο. Και ποια είναι η κρίση? Κοιτάξτε πώς αποκαλύπτεται. Διότι αφού γνώρισαν, 21 εδάφιο διαβάζω, διότι αφού γνώρισαν το Θεό, δεν τον εδόξασαν σαν Θεό, ούτε τον ευχαρίστησαν, αλλά αιματαιώθησαν εν της διαλογισμής αυτών και εσκοτίστη ασύνετος αυτών καρδία, λέγοντες ότι είναι σοφοί και θρησκευόμενοι, εμοράνθησαν και άλλαξαν εν τέλει τη δόξα του αφθάρτου Θεού ισομοίωμα εικόνος. Ισομοίωμα εικόνος φθαρτού ανθρώπου και πετεινών και τετραπόδων και ρεπετών. Και έρχονται τώρα από όλες τις εκκλησίες και λένε, το βλέπεις αυτό το άγαλμα με το λευκό μαρμάρινο, με το λευκό μάρμαρο, τι ωραίο που είναι, αυτός είναι ο Χριστός. Και έρχονται οι άλλοι και παίρνουν ένα νεαρούλι, ξανθούλι, γαλανομάτι, με ξανθό γέννη, και γράφουν ο Ιησούς. Αλλά παίρνουν και ένα παπά, ένα παππού, ένα γέροντα με άσπρα μαλλιά μαδημένα και λένε ο Θεός. Δέλυγμα είναι αυτό, αδερφοί. Ο Κύριος των δυνάμεων είναι ένας παππούλης με άσπρα μαλλιά. Ο Θεός να μας φυλάει. Από αυτούς θα αρχίσει όμως η κρίση του Θεού. Γιατί ενώ λένε ότι είναι σοφοί, εμοράνθησαν και ήλαξαν τη δόξα του ανθάρτου Θεού με ομοίωμα εικόνος θαρτού ανθρώπου. Δια τούτο, 24 εδάφιο, και παρέδωκεν αυτούς ο Θεός δια των επιθυμιών των καρδιών αυτών εις ακαθαρσίαν, ώστε να ετοιμάζονται τα σώματα αυτών μεταξύ αυτών, ήτινες μετήλαξαν την αλήθεια του Θεού εις το ψεύδος και σεβάστησαν και λάτρευσαν την κτήση μάλλον, παρά την κτήση το κτήσαντα, ώστε εις είναι ευλογητός εις τους αιώνας. Αμήν. Δια τούτο, παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις πάθη ατιμίας, διότι και οι γυναίκες αυτών μετήλαξαν την φυσική χρήση εις την παραφύση. Ομοίως δε και οι άνδρες αφήσαντε στη φυσική χρήση της γυναικός, εξεκάφθησαν εις την επιθυμίαν αυτών προς αλλήλους, πράττονται στην ασχημοσύνην, άρσενες εις άρσενας, και απολαμβάνοντες εις εαυτούς την πρέπουσαν αντιμισθίαν της πλάνης αυτών. Αυτό είναι κρίση Θεού. Αυτό που βλέπουμε έξω είναι κρίση Θεού, η οποία αποκαλύπτεται πρώτα μέσα από την Εκκλησία του Χριστού. Ευχαριστούμε τον Θεό εάν μένουμε σε αγιασμό, γιατί μας φυλάει. Μέσα από τις διάφορες λεγόμενες εκκλησίες και τώρα σε διαμαρτυρόμενη εκκλησία. Ήταν κάποιος που τον έλεγαν, ας πούμε, Γιώργο Πετρόπουλο, και την επόμενη μέρα παρουσιάζεται ποιμένας, πάστορας. Την επόμενη μέρα παρουσιάστηκε η Γεωργία Πετροπούλου. Και τον δέχτηκαν. Και τον δέχτηκαν. Και λένε να συνεχίσει να είναι ποιμένας σε διαμαρτυρόμενη εκκλησία.
Διαμαρτυρόμενες εκκλησίες έχουν γίνει χειρότερες, αδερφοί. Χειρότερες, γιατί αυτές κρατάνε την αλήθεια. Οι άλλες τουλάχιστον την έχουν χάσει πριν από χρόνια. Αλλά οι διαμαρτυρόμενες κρατάνε το Ευαγγέλιο. Οι διαμαρτυρόμενες εκκλησίες πάνε από το κακό στο χειρότερο σε όλο τον κόσμο. Αδερφοί, ο Θεός να μας φυλάει. Γιατί αν μπει μέσα λίγη ζύμη, όλο το φύραμα το κάνει ένζυμο. Όλο. Ο Θεός να μας φυλάει σε αγιασμό, σε καθαρότητα, σε φροντίδα, σε προσευχή, σε προσοχή. Την ευθύνη λοιπόν στον Οσιέ, ο Θεός αποκαλύπτει ότι δίνει στους ιερείς. Γιατί λόγω των ιερέων ο λαός μου υφανίστη διέλειψη γνώσεως. Επειδή εσύ ιερέα απέρριψες τη γνώση και εγώ σου απέρριψα από το να ιερατεύεις σε μένα. Επειδή ελισμόνησες τον νόμο του Θεού σου και εγώ θα λησμονήσω τα τέκνα σου. Ακούτε. Επειδή εσύ με λησμόνησες, εγώ θα λησμονήσω τα τέκνα σου. Επειδή εσύ με απέρριψες, εγώ σε απορρίπτω. Καθώς επλήθυνας εσύ, ούτως η μάρτη σας. Την δόξαν αυτών εις ατιμίαν θέλω μεταβάλει, λέγει Κύριος. Τρώνε τις αμαρτίες του λαού μου, τις προσφορές εν αμαρτία. Να τα χρυσάφια, να τα διαμάντια, να οι λαμπάδες σαν τον πόη μου. Πόσες λαμπάδες σαν τον πόη μου έχω δώσει, ευτυχώς που δεν είμαι ψηλός. Λαμπάδες να δουν τα μάτια σας. Τις ανάβανε 3 λεπτά και τις σβήνανε μετά. Ακούτε τι ωραία που το λέει. Τρόγουσι τα σαμαρτίας του λαού μου, τα σαμαρτίας του λαού μου. Χρυσή εικόνα. Ένα βραχιόλι, ένα διαμάντι, ένα σταυρουδάκι, ένα αφιερώματα, τι γίνεται εκεί. Και αυτά είναι αμαρτίες, είναι ευδελίγματα. Τρώνε τις αμαρτίες του λαού μου και έχουν προσιλωμένη την ψυχή τους στην ανομία. Δια τούτο θελείστε καθώς ο λαός, ούτω και η ιερεύς. Και θέλω επισκεφθεί επ' αυτούς τα σοδούς αυτών και ανταποδώσει σε αυτούς τα σπράξεις αυτών. Διότι θέλουν οι τρόγοι, αλλά δεν θα γορταίνουν. Τώρα να μην πω εικόνες που έχουμε δει, αλλά η απληστία δεν χορταίνει τον άνθρωπο. Παίρνεις, δεν χορταίνεις ποτέ. Το μάρτι δεν χορταίνει. Έχω δει ανθρώπους, ας πούμε, που έχουν απίθανα λεφτά καταθέσεις. Και με αγωνία με παίρνανε τηλέφωνο, όχι τώρα, με αγωνία. Τι έγινε, το δολάριο έπεσε ή ανέβηκε? Λέω, γιατί? Γιατί δεν ξέρω αν τα κρατήσω σε δολάριο ή να τα κρατήσω σε μάρκα, τότε τα μάρκα. Κύριε Θεέ μου, λέω. Λέω, δάσε να ψάξω να σου πω. Αγωνία. Μιλάμε για φανταστικά χρήματα. Μην ανέβει 1%, 0,5%, 2%. Μία αγωνία. Και αυτό το είχαμε δει πάρα πολύ έντονα, αδερφοί αγαπητοί, όχι μόνο σε αυτούς, αλλά σε όλους μας. Όχι όλους μας, σε όλους τους. Με την περίοδο του χρηματιστήριου. Τι γινόταν τότε στο χρηματιστήριο? Όλοι είχαν ανοιχτές τηλεοράσεις. Με ένα τηλέφωνο στο χέρι, αγόρασε, πούλησε. Όλοι είχαν γίνει ειδικοί στο χρηματιστήριο. Είχα πάει στον Κάλαμο σε μια ταβερνούλα. Πολύ μικροί, έτσι φτωχοί, με 2 χρόνια τους ξέρουμε τους ανθρώπους, 2 παιδάκια, ψαράδες ήταν. Μπαίνω μέσα λοιπόν με την Άννα, με τη γυναίκα μου να φάμε και μου λέει, κύριε Γιώργο, εσύ που ξέρεις να αγοράσω τη μετοχή αυτή? Άσχετος εγώ. Λέω, ξέρω εγώ. Έλα, μου λέει, που δεν ξέρεις και δεν μου λες. Λέω, δεν ξέρω, του λέω, πώς τον λένε, δεν θυμάμαι. Αντρέα, δεν ξέρω, του λέω, Αντρέα μου. Έλα, μου λέει, κύριε Γιώργο, τώρα με κοροϊδεύεις. Δεν σε κοροϊδεύω, δεν ξέρω. Μου λέει, δεν παίζεις εσύ? Όχι. Τι είναι αυτά που λες? Αν δεν παίζεις εσύ, ποιος παίζει? Λέω, εγώ πάντως δεν παίζω, δεν ξέρω ποιος. Εσύ παίζεις, του λέω. Μου λέει, παίζω. Τι να σας πω, ότι την άλλη φορά που πήγα να φάω, τον είδα τελειωμένο. Και τότε του είχα πει, παράτα τα ρε Αντρέα. Ό,τι έχεις κάνει, σε όλους το έλεγα βέβαια. Φύγε, θα τα χάσεις. Φύγε, θα τα χάσεις. Φώναζα. Φύγε, θα τα χάσεις, όλους, όποιον έβρισκα. Φούσκες είναι, θα τα χάσετε, φύγε. Δεν μ' ακούγαν όμως. Είναι ο πυρετός και η μανία του κέρδους. Άμα σε πιάσει ο πυρετός του κέρδους, όταν βρέθηκε στην Καλιφόρνια χρυσάφι, δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια ανθρώπων από όλη την οικουμένη έφυγαν και πήγαν να βρουν χρυσάφι. Απίστευτο. Δεν χορταίνει ο άπλιστος. Δεν χορταίνει. Πρώτα και να βρει, θα τα χάσει.
Αλλά και αν δεν τα χάσει, δεν χορταίνει. Και συνήθως δεν βρίσκουνε. Όπως το λέει η Γραφή. Θέλουσι τρώγει, αλλά δεν θα χορταίνουνε. Θα πορνεύουνε, αλλά δεν θα πληθύνονται. Επειδή εγκατέλειψαν τον Κύριο. Θα φτάσουν δε ακόμη περισσότερο. Κοίτα, είναι φοβερός ο λόγος του Θεού. Σας έχω πει ότι εγώ τον αγαπάω πολύ γιατί είναι, φωτογραφίζει καταστάσεις. Φωτογραφίζει τη ζωή μας, φωτογραφίζει τον κόσμο, φωτογραφίζει τα λάθη μας. Πορνεία, ίνος, μέθη θα αφαιρεί την καρδιά των ανθρώπων. Δηλαδή η καρδιά των ανθρώπων θα αφαιρείται πια. Δεν θα υπάρχει αγάπη μες στην καρδιά των ανθρώπων. Δεν υπάρχει. Ποιον αγαπάνε? Κανένα δεν θα αγαπάνε. Τη γυναίκα τους γιατί? Υπάρχουν άλλες τρεις που τον περιμένουν. Τον άντρα τους γιατί? Αφού είναι άχρηστος, δεν κερδίζει το χρηματιστήριο. Τα παιδιά τους γιατί? Αφού τους έχουν εγκαταλείψει. Πορνεία, ίνος και μέθη αφαιρούν την καρδία. Να αφαιρούν, πάει. Και ο άνθρωπος μόνος. Με μία μοναξιά θανατηφόρα. Θανατηφόρα. Πού θα οδηγηθεί ο άνθρωπος? Ο λαός μου, λέει ο Θεός, θα φτάσει να ρωτά τα ξύλα. Και η μαντική ράβδος θα αποκρίνεται προς αυτόν. Και τώρα ανοίγω, αδερφοί, τι να πω τώρα. Παίρνω καμιά εφημερίδα και ανοίγω τις εφημερίδες. Υπάρχουν 2-3 σελίδες σε κάθε εφημερίδα που έχουν 2 θέματα με φωτογραφίες. Είτε αστρολογίες, μαγείες, μαντίες, είτε πορνίες και ακολασίες. Και λέω, μα σοβαρή εφημερίδα έχει 2 σελίδες, 3 σελίδες αυτά τα πράγματα. Λέει, από αυτό ζει. Δηλαδή, μα από αυτό λέει βγάζει λεφτά. Τα κανάλια της τηλεόρασης, τα ιδιωτικά, το κύριο εισόδημά τους είναι οι αστρολογίες και οι μαντίες και οι μαγείες. Γιατί όταν ο άνθρωπος, η ψυχή του ζητάει κάτι, όταν ο άνθρωπος χάσει την παρουσία του Θεού, την πίστη του στο Θεό, πού θα πάει? Πηγαίνει στους ανθρώπους, απογοητεύεται. Χάνει και την αγάπη που είχε σε αυτούς και την αγάπη που είχαν αυτοί σε αυτόν. Χάνω, ξένοι. Μακρινοί, ξένοι, τελείως, χάνονται, τελείως. Πού θα πάει τώρα? Πάω, βρήκα μια καλή μάγισσα. Μα με ήταν ένας βιομήχανος και μου λέει, θα πάμε, αλλά πρώτα θέλω να περάσω από, έχω μια δουλειά. Πέρα. Πάμε εκεί πέρα, μου λέει, θα έρθεις απάνω? Λέω, να έρθω. Μου λέει, ξέρεις που πάω? Όχι, λέω, δεν ξέρω. Μου λέει, έχεις ξανάρθει εδώ? Στον Πειραιά με είχε πάει κάπου. Λέω, όχι. Εδώ μου λέει, είναι, ξέρεις τον τάδε, μου λέει, ένα όνομα, μην το πω τώρα και δεν κάνει. Ένα όνομα, μου λέει, το ξέρεις αυτόν? Όχι. Δεν το ξέρεις? Όχι, λέω, ποιος είναι? Μου λέει, είναι ο μεγαλύτερος αστρολόγος της Ελλάδος. Ποτέ δεν κάνει λάθος. Άλλο, αν έρθω εγώ θα κάνει όλο λάθη. Μόλις ανέβω εγώ απάνω θα κάνει όλο λάθη. Άλλα θα λέει, άλλα θα γίνονται. Ας μην του κάνουμε ζημιά του ανθρώπου. Μην κοίταζε καλά. Δηλαδή δεν έρχομαι, λέω τώρα, τι να έρθω να κάνω. Και πήγαινε τώρα άνθρωπος, μορφωμένος. Μεγάλος. Επιτυχημένος. Και πριν πάει να κάνει το συμβόλαιο, τη σύμβαση, την διαπραγμάτευση, θα πέρναγε από τον κύριο Τάδε, που είναι το γραφείο του στον κύριο, στο τρίτο, θα έπαιρνε κατευθύνσεις και θα πήγαινε. Φοβερό δεν είναι, αδερφοί? Να το, όμως το λέει. Γι' αυτό λέω, φωτογραφίζει ο Θεός. Ο λαός μου θα ρωτά τα ξύλα αυτού και η ράβδος σημαντική θα αποκρίνεται προς αυτόν. Γιατί? Διότι το πνεύμα της πορνείας επλάνησε και πόρνευσαν εκκλίνοντες από του Θεού αυτόν. Θυσιάζουσιν, τώρα μπαίνουμε σε άλλη εικόνα, σε άλλη φωτογραφία. Θυσιάζουσιν επί τα σκορυφάς των ωραίων και θυμιάζουσιν επί τους λόφους υποτασδρής και λεύκας και τερεβίνθους, διότι η σκιά αυτών είναι καλή. Δηλαδή πηγαίνουν για να λατρεύσουν το Θεό εκεί που είναι ωραίο το περιβάλλον. Βρήκαμε ένα ωραίο μέρος, έχει ωραία θέα, να κάνουμε εδώ πέρα και ένα θυσιαστήριο. Του βάλω όμως θυσιαστήριο. Πολύ ωραίο μέρος, έχει και ποταμάκι, έχει και θέα, είναι και στο βουνό, έχει και σκιά. Θα πάμε εκεί που είναι πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή συνδυάζουν την απόλαυση με τη λατρεία τους. Μα και καλά κάνουν οι άνθρωποι, αφού ούτε απόλαυση έχουν ούτε λατρεία.
Ό,τι κάνουν προσπαθούν να τα βολέψουν, να τα συνδυάσουν και να τα κάνουν κάβα, αχταρμά. Τι να κάνουν οι άνθρωποι. Ό,τι μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι. Όταν φύγουν από το Θεό, όταν χάσουν την πίστη τους στον Ιησού Χριστό. Δια τούτο, οι θυγατέρες σας θέλουσι πορνεύσει. Τώρα έρχεται η κρίση του Θεού πάλι. Οι θυγατέρες σας, εσάς που κάνετε, πότε πάτε στους αστρολόγους, πότε πάτε στους μάντις, πότε πάτε... Οι θυγατέρες σας, άντε βρέστες. Θα τις ψάχνεις και θα τις βρίσκεις. Θέλουσι πορνεύσει. Και οι νύμφες σας και τα παιδιά σας που θα παντρεύονται, η γη σας που θα παντρεύονται, οι νύμφες σας θα μοιχεύουνε. Χαρούμενος πατέρας αυτός, οι δύο κόρες που είναι από εδώ και έχει και δύο γιους που οι γυναίκες τους είναι από εκεί. Άντε μάζεψε τώρα χαρά και ευτυχία και τι να μαζέψεις, τι να κάνεις. Οι θυγατέρες σας θέλουσι πορνεύσει και οι νύμφες σας θέλουσι μοιχεύσει. Και δεν θα τιμωρήσω εγώ τα στιγατέρα σας όταν πορνεύσωση, ούτε τα σνύφα σου όταν μοιχεύσωση για να τις φέρω σε μετάνοια. Διότι εσείς αποχωρίζεστε με τα πορνών και θυσιάζετε με τα σελγών. Από τον πατέρα και τη μάνα ξεκινάει και έχει συνέπεια και στα παιδιά. Γι' αυτό τι λέει ο Λόγος του Θεού. Τα παιδιά των Αγίων είναι Άγια. Άλλος είναι ακάθαρτα. Διότι δια τούτο ο λαός ο ασύνετος θα κατακριμνιστεί. Το αποτέλεσμα, γκρέμισμα. Τι σημαίνει γκρέμισμα? Γκρέμισμα. Απελπισμένοι άνθρωποι. Απογοητευμένοι. Συνάδελφοι, τι θα κάνω, μου λέει, με τα παιδιά μου. Τι να του πεις τώρα? Τι να του πεις? Γιατί, του λέω, κόρη μου, λέει, πήγε στην Σαγιάννα να σπουδάσει και άστα. Και ο γιος μου λέει άστα. Τι να κάνω, τι να του πω? Εσύ, μου λέει, τυχερός είσαι που μεγαλώσαν τα παιδιά σου, γλίτωσες. Λέω, τυχερός είμαι γιατί ήρθε ο Χριστός στη ζωή μου. Στα παιδιά σου δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, αλλά μπορείς να προσεύχεσαι. Και θέλω να πω κάτι, αδερφοί, για αυτούς που ακόμη δεν έχουν σωθεί οι οικογένειές τους. Μείνετε, αδερφοί, μείνετε. Είναι ο μόνος τρόπος για να φυλάει ο Θεός τα παιδιά μας, ο δικός σας ο αγιασμός. Μείνετε, μην αποκάμετε. Και σιγά σιγά πάνω σε εσάς ο Θεός θα οικοδομεί και θα εργάζεται την οικογένειά σας. Μην απογοητευτείτε. Ακόμη μπορεί να μην βλέπετε, αλλά δεν είναι, αδελφοί αγαπητοί, αυτό που βλέπουμε. Είναι αυτό που δεν βλέπουμε. Εμείς βλέπουμε αυτό που κάνουν οι άνθρωποι. Δεν βλέπουμε αυτό που κάνει ο Θεός. Αλλά αυτό που κάνει ο Θεός είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που κάνουν οι άνθρωποι. Να έχουμε και έχουμε ελπίδα βεβαία και ασφαλή ότι ο Θεός χάριν ημών εργάζεται έργο θαυμαστό στις οικογένειές μας. Εργάζεται έργο, δεν το βλέπουμε. Δεν θα απογοητευόμαστε λοιπόν από αυτά που βλέπουμε. Θα έχουμε χαρά και ελπίδα με πίστη σε αυτά που δεν βλέπουμε και κάνει ο Θεός. Να το προσέξουμε αυτό. Και πιο πολύ όσοι δεν έχουν ακόμη δει τις οικογένειές τους να σώζονται, πιο πολύ θα αγωνίζονται στην προσευχή, στην αγρύπνια, στην προσοχή, για να μην βρίσκει ο εχθρός πατήματα και να εργάζεται έργο κακό. Με μεγάλο φόβο Θεού. Όχι ότι εμείς που έχουμε δει τις οικογένειές μας δεν πρέπει να προσέχουμε και ακόμη περισσότερο. Γιατί ο εχθρός μπορεί, είναι πανούργος. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Κύριος μας είναι ο Κύριος όλων των δυνάμεων. Πολλές φορές θα δούμε και το έχω δει και το έχουμε δει. Τα παιδιά μας να φεύγουν. Έχω ένα παράδειγμα, θα πω και το όνομα. Αλλά είναι πολύ σοβαρό παράδειγμα για μένα. Είναι ο αδερφός ο Στάθης, ο Ζαφυρόγλου. Μια οικογένεια Αγία. Δεν τους έχω γνωρίσει εγώ, αλλά έχω ακούσει. Όταν ήταν μικρός. Και ο Στάθης έφυγε. Η μάνα όμως προσευχότανε και δεν σταμάτησε. Θα μου πεις και τι έγινε. Σου πω. Όταν
αναγεννήθηκε η μητέρα μου και έμεινε 40 μέρες, δεν έβλεπε, ήταν τυφλή αναγεννημένη. Εκεί την είχε επισκεφτεί ο Θεός και μας μίλαγε ο Θεός. Και όποιος ερχόταν σπίτι του μίλαγε ο Θεός. 40 μέρες κράτησε αυτό. Και μπήκε ο Στάθης. Εγώ το θυμάμαι, δεν ξέρω αν το θυμάται ο Στάθης. Και είπε η μητέρα μου τότε, και πιστεύω ότι ο Θεός μίλησε, μόνο τέτοιες μάνες βγάζουν αυτά τα παιδιά. Καρπός της μάνας του είναι ο Στάθης. Πέθανε η μάνα του. Πέθανε. Δεν τον είδε, αλλά οι προσευχές δεν πέθαναν. Και ο Θεός εργαζόταν, τον προστάτευε, τον φύλαγε, του χάρισε μια γυναίκα που θα πίστευε. Δεν τον έβαλε να εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών ως διαπειρός. Αλλά ένδοξα, εάν θα μείνουνε, όπως όλοι μας, αν θα μείνουμε, ένδοξα θα εισέλθουμε. Αλλά οι προσευχές των γονιών έχουν δύναμη. Δύναμη. Γι' αυτό μην απελπίζεστε. Μην χάνετε το κουράγιο σας, μην χάνετε την ελπίδα σας. Εσείς θα αποτελέσετε την αιτία που ο Χριστός θα σώσει τις οικογένειές σας. Εσείς θα αποτελέσετε την αιτία. Πότε, εάν μείνετε. Εάν μείνετε πιστοί στο θέλημα του Θεού, στο λόγο του Θεού, και επιτρέψτε μου να πω και κάτι άλλο που δεν το εννοώ, αν και το εννοώ και θα σας εξηγήσω. Πιστοί και στην Εκκλησία. Δεν είναι να ερχόμαστε στην Εκκλησία μια φορά τη βδομάδα. Δεν είναι έτσι. Μα προσεύχομαι σπίτι μου, δοξάζω το Θεό σπίτι μου. Δεν λέει αυτό ο λόγος του Θεού. Ο λόγος του Θεού λέει να μην παραλείπετε να συνέρχεστε ομού καθώς τινές. Και έπειτα όταν ερχόμαστε στην Εκκλησία, ερχόμαστε με σέβας και με βλάβεια. Ερχόμαστε για να συναντήσουμε τον Χριστό, για να επικοινωνήσουμε με τον Χριστό, για να μας μιλήσει και να Του μιλήσουμε, για να έρθει η παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Ιδιαιτέρως δε προσέχετε να παίρνετε σώμα και αίμα Χριστού. Μην το θεωρήσετε κοινό, ότι κι αν δεν πάρω μια φορά δεν χάθηκε ο κόσμος. Χάθηκε ο κόσμος. Χάθηκε. Το σώμα με το σώμα και το αίμα του Χριστού δεν παίζουμε. Είναι η λογική μας λατρεία και είναι η στιγμή που θυμόμαστε πρώτον τη θυσία του Χριστού και ιδιαιτέρως καταγγέλουμε τη θυσία του Χριστού, ότι αδίκως πέθανε, όχι για τις αμαρτίες του, για τις αμαρτίες μας. Και όποιος λέει τρώγει κάθε πότε, κάθε Κυριακή, μα κι αν είναι μια φορά το μήνα, λάθος αυτό. Δεν έχει κανένας δικαίωμα να μας στερήσει ποιος είμαι εγώ να πάρω μια απόφαση και να πω στην Εκκλησία της Κηβισιάς θα παίρνουμε κοινωνία μια φορά το μήνα, μια φορά το τρίμηνο. Είμαι σε μεγάλη παράβαση και αμαρτία. Να στερώ από τους αδελφούς μου τη συμμετοχή τους στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Κάθε εβδομάδα. Και να κάνετε και μία προσευχή στο Θεό. Ούτε μία Κυριακή να μην λείψω, Κύριε. Και να δείτε, ούτε θα αρρωσταίνετε. Εγώ το έχω δει όχι μόνο στον εαυτό μου, γιατί εγώ είμαι ακόμη λίγα χρόνια. Το έχω δει σε παλιούς αδερφούς. Το αδερφό τον Λούι, το Φέγκο, εγώ δεν τον έχω δει μία Κυριακή να λείψει. Και είναι τώρα 78 χρονών. Μία Κυριακή δεν τον έχω δει. Το ίδιο και τον Νικολακόπουλο, το ίδιο και όλους τους αδελφούς. Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Μην παίζουμε με τα πράγματα του Θεού. Μην τα βλέπουμε και τα προσπερνάμε επιπόλαια. Θέλω να σας πω και κάτι άλλο, το οποίο μου έδειξε σήμερα ο Θεός και πιστεύω ότι μου το έδειξε για όλους μας, το έδειξε για μένα. Χθες το βράδυ κοιμήθηκα πολύ νωρίς. Αισθανόμουν κουρασμένος και έπεσα και κοιμήθηκα να ξεκουραστώ. Ήμουνα και ξενύχτης. Δηλαδή ξενύχτησα, δεν είχα κοιμηθεί γιατί διάβαζα προσεχώ. Τέλος πάντων. Και κατά τις 10 η ώρα, αφού προσευχήθηκα, πήγα στο κρεβάτι μου και κοιμήθηκα. Και δεν κοιμόμουν και όταν πέφτω εγώ προσεύχομαι, όπως όλοι μας. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Και ζήταγα τον Χριστό, του έλεγα έλα Κύριέ μου. Και ξαφνικά με παίρνει και με πάει σε έναν τόπο. Ξύπνιος ήμουν, δεν ήταν ενύπνιο. Και μου δείχνει το σώμα μου. Μου λέει, τι είναι αυτό?
Εγώ όρθιος, απέναντι το σώμα μου, ακίνητο, και ο Κύριος. Δεν τον έβλεπα τον Κύριο, αλλά τον άκουγα. Μου λέει, τι είναι αυτό? Λέω, Κύριε, είναι το σώμα μου. Μου λέει, είναι μία βάρκα με την οποία ταξιδεύεις το ταξίδι της ζωής σου. Και μέσα σε αυτή τη βάρκα είμαστε μόνο εσύ και εγώ. Και δεν μου πει τίποτα άλλο και σκεφτόμουν εγώ. Εγώ θεωρώ ότι τις σκέψεις αυτές μου τις έδινε ο Θεός, αλλά εγώ λέω ότι σκεφτόμουν. Ξύπνιος. Λέω, πράγματι, πράγματι. Μες στη ζωή μου αντιμετωπίζω μπουνάτσες, αντιμετωπίζω φουρτούνες, παίρνω αποφάσεις και λέω, κουράστηκα και πάω στο λιμάνι της εκκλησίας. Λέω, τώρα δεν κάνω τίποτα άλλο, στην εκκλησία θα πάω. Δεν πάω πουθενά. Άλλες φορές παίρνω απόφαση και ξανά επαναγάγω το πλοίο στα βαθέα. Άλλες φορές παίρνω αποφάσεις παράτολμες και λέω, θα το διακινδυνεύσω. Και κατάλαβα ότι η ζωή μου είναι πράγματι ένα ταξίδι με μια βάρκα, που σε αυτή τη βάρκα όμως είναι ο Χριστός και εγώ. Και αυτό, η βάρκα είναι το σώμα μου. Γιατί μέσα στο σώμα μου κατοικώ εγώ, ο εσωτερικός άνθρωπος και ο Χριστός. Και το κατάλαβα. Και όταν το κατάλαβα, ξανακοιτάω και λέω, αμήν, Κύριε. Και συνεχίζει τώρα ο Κύριος. Ποιος κυβερνάει τη βάρκα? Εσύ, και μου δίνεις διαταγές τι να κάνω? Ή εσύ και με αφήνεις στο πίσω μέρος της βάρκας και κοιμάμαι? Και εκείνη τη στιγμή μου το είπε αυτό. Θυμάμαι το συμβάν με τη βάρκα που είχαν οι μαθητές και έπιασε η τρικυμία, ο νεμοστρόβιλος, και μόλις σκοντεύαν να πνιγούνε φωνάξανε, Κύριε σώσε μας. Λοιπόν, συνεχίζω. Ποιος κυβερνάει τη βάρκα? Εσύ, και μου δίνεις διαταγές τι να κάνω? Ή εσύ και με αφήνεις πίσω και κοιμάμαι και όποτε με χρειάζεσαι με φωνάζεις? Ή εγώ? Σταματάει να μιλάει, πάλι αρχίζω να σκέφτομαι εγώ. Λέω, έτσι είναι. Πω, πω. Λέω, εγώ τι κάνω? Προσεύχομαι και λέω, Χριστέ μου, κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάτι μετάλλο. Τον διατάζω τι να κάνει. Αφού είναι δεμένος από το λόγο, είναι πιστός στο λόγο, να αρνηθεί τον εαυτό του δεν δύναται, και μου λέει, αιτείται και θέλει σας δοθεί. Εγώ του λέω, πω, λέω, έτσι κάνω. Μπάλεω, αλλιώς κάνω. Τον αφήνω και κοιμάται, τα κάνω όπως θέλω εγώ, και μετά όταν έρχομαι σε δυσκολία φωνάζω, Χριστέ μου, και έρχεται. Ξανά, όταν τέλειωσαν οι σκέψεις μου, απευθύνομαι και λέω, Κύριε, τι να κάνω για να κυβερνάς εσύ? Λέω, αν μου το ζητήσεις και μου δώσεις την εξουσία να κυβερνάω εγώ τη βάρκα σου, εγώ θα το κάνω. Λέω, Κύριε, και θέλεις να σου δίνω κάθε μέρα την εξουσία? Όχι, μία φορά, μόλις σου την καρδιά. Λέω, και τι θα συμβεί? Κάντο και θα δεις. Στρίβω, πάλι βρέθηκα στο κρεβάτι μου εντωμεταξύ πάλι. Αρχίζω και προσεύχομαι, λέω, Χριστέ μου, σου δίνω όλη τη διακυβέρνηση της ζωής μου εσύ. Τη βάρκα μου εσύ να τη φροντίζεις. Εγώ να κάθομαι πίσω και να κοιμάμαι. Εγώ να κάθομαι πίσω ήσυχος, να μην μιλάω καθόλου. Όλα εσύ, 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 εσύ. Και εκεί στη δοξολογία και στη χαρά με έπιασε ο ύπνος. Και όταν με έπιασε ο ύπνος, βλέπω να είναι ύπνιο. Βλέπω να είναι ύπνιο ότι βρίσκομαι μπροστά στους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας. Και τους λέω, ελάτε να σας πω τι μου έδειξε ο Κύριος. Και τους περιγράφω ό,τι ακριβώς έγινε. Και όταν το πρωί ξύπνησα, μου είπε και κάτι άλλο, αλλά πιστεύω ότι μου είπε να μην το πω. Είπε για την Εκκλησία μερικά πράγματα και θα το πω, εκτός αν ο Θεός με οδηγήσει. Αλλά αυτό είναι πολύ σοβαρό και το θεωρώ ότι είναι μεγάλο μυστικό. Και δεν ισχύει για μένα μόνο. Γι' αυτό μου είπε ο Θεός και μου έδειξε με ενύπνο να το πω στους πρεσβυτέρους. Και εγώ το λέω σε όλους σας. Δεν κρατάω μυστικά, εκτός αν μου πει ο Θεός. Είναι μεγάλο μυστικό. Δηλαδή πιστεύω ότι μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή μας. Εάν με όλη μας την καρδιά δώσουμε το δικαίωμα στον Χριστό να κυβερνάει τη βάρκα μας. Αυτός να την οδηγεί. Δεν ξέρω πώς θα γίνει, τι θα γίνει, τώρα θα το παρακολουθώ. Αλλά θεωρώ ότι είναι απολύτως γραφικό, απολύτως μέσα από το Λόγο του Θεού, απολύτως αληθινό,
συμβάζεται απόλυτα με το Λόγο του Θεού και θεωρώ ότι είναι και ένα μυστικό των εσχάτων ημερών. Αδελφέ, όποιος το πιστέψει, όποιος το θέλει, ας το δοκιμάσει. Άλλωστε δεν είναι και κακό. Πάντως φαντασία μου δεν ήταν. Γιατί εγώ τέτοια πράγματα πώς να τα φανταστώ και γιατί να τα φανταστώ. Τώρα, εγώ σας το λέω γιατί αισθάνομαι την υποχρέωση και την ευθύνη ενώπιον του Θεού να μοιραστούμε αυτά τα οποία μας δείχνει ο Θεός. Μακάρι να αλλάξει η ζωή μας. Μακάρι με όλη μας την καρδιά να δώσουμε στον Χριστό την εξουσία να κυβερνάει, να γίνει ο κυβερνήτης της βάρκας μας, της ζωής μας. Όταν θα γίνει αυτό, τότε λέω εγώ, μάλιστα δεν το λέω εγώ, του είπα και όταν θα γίνει αυτό τι θα συμβεί Κύριε, μου λέει κάντο και θα δεις. Και σκεφτόμουν πάλι ότι θα πηγαίνει τη βάρκα και θα αποφεύγει τις ρουφίχτρες, τις παγίδες, δεν θα πηγαίνω να ξεκουράζομαι όποτε δεν χρειάζεται και δεν θα διακινδυνεύω τίποτα όπου δεν χρειάζεται. Δεν θα με περνάει από ανεμοστρόβιλους και δεν θα... Δηλαδή θα είναι μία ζωή με έναν κυβερνήτη που ξέρει καλά τα πράγματα. Μακάρι ο Θεός να μας το χαρίσει. Αμήν, αμήν αδερφοί. Αμήν. Μακάρι ο Θεός να μας το χαρίσει. Και για να τελειώσουμε, διαβάζω το 17 εδάφιο. Ο Εφραήμ προσεκολύθη στα είδωλα. Τέλειωσε. Και εδώ είναι το τέλος της υποθέσεως. Προσεκολύθη. Πάει. Τώρα πάει. Τέλειωσε. Αυτός τώρα ένωσε τη ζωή του με τα είδωλα. Μα ήταν λαός του Θεού. Θα πρέπει τώρα να έρθει σε εχμαλωσία, θα πρέπει να έρθει σε ταλαιπωρία, θα πρέπει να έρθει σε δουλεία, σε καταστροφές, να ξεκολλήσει. Γιατί λέει κόλλησε. Να ξεκολλήσει η καρδιά του από τα είδωλα. Προσεκολλήθη στα είδωλα και τι συνεχίζει, αφήσατε αυτόν. Αυτό κάνει αυτός. Αφήστε τον τώρα. Τώρα δεν έχει νόημα, αφήστε τον. Αφήσατε αυτόν. Το ποτόν αυτόν εξήνησε. Όλος εδόθησαν εις την πορνεία. Η υπερασπιστέ αυτής, ό,τι σε σχήνεις, αγαπώσει το δότε. Δώσ' μου, δώσ' μου, δώσ' μου. Και ο άνθρωπος τώρα στον κόσμο αυτό γίνεται απαιτητικός. Όλο θέλει. Όλο θέλει. Και όλο ζητάει. Αγαπώσει το δότε. Ο άνεμος θα συσφίξει αυτήν εν της πτέρυξη και θέλουσι κατεσχυνθεί δια τας θυσίας αυτών. Αμήν.